δεκαήμερο παρατηρείται αύξηση των κρουσμάτων και σημαντική πτώση του μέσου όρου ηλικίας των συμπολιτών μας που προσβάλλονται από τον ιό στα 27 έτη. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι στο νότιο τομέα Αθηνών, όπου εντοπίζεται ιδιαίτερα αυξημένη θετικότητα, το 66% των κρουσμάτων ηλικίας 15-24 ετών. Με αυτά τα δεδομένα αποφασίστηκαν και τίθενται σε εφαρμογή από σήμερα αυστηρά μέτρα σε χώρους εστίασης, μπαρ, κλαμπ και κέντρα διασκέδασης. Οι χώροι αυτοί θα λειτουργούν αποκλειστικά με καθήμενους και με τους κανόνες χωρητικότητας που έχει ορίσει το Υπουργείο Ανάπτυξης. Σημειώνεται ακόμη ότι πάνω από 60% των νέων κρουσμάτων εντοπίζεται χάρη στα self-test. Όλοι οι νέοι 18-30 ετών και όλοι οι εργαζόμενοι στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα που δεν έχουν εμβολιαστεί μπορούν να προμηθευτούν δωρεάν από τα φαρμακεία έως μεθαύριο Σάββατο 4 self-test για τον μήνα Ιούλιο. Με στόχο την περαιτέρω διευκόλυνση των πολιτών, ξεκίνησε από την Κρήτη και θα συνεχιστεί σε όλη τη χώρα επιμέρους επιχειρησιακό πρόγραμμα με κινητά συνεργεία, έτσι ώστε να καλυφθούν απομακρυσμένες περιοχές. Η ανταπόκριση ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντική. Την επόμενη εβδομάδα θα ανοίξει, ύστερα από θετική γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, η πλατφόρμα των ραντεβού για τον εθελοντικό εμβολιασμό των εφήβων ηλικίας 15-17 ετών μετά από γονεϊκή συνένεση. Ιδιαίτερη έμφαση δίνει η κυβέρνηση και στην αναβάθμιση του δημόσιου σχολείου. Αυτή η απόδειξη, πέρα από τις μεταρρυθμίσεις που έγιναν και αυτές που τώρα προωθούνται, αποτελεί απόφαση για 11.700 μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών στη γενική εκπαίδευση μέσα στο καλοκαίρι, προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες που μέχρι σήμερα καλύπτονταν από αναπληρωτές. Σημειώνεται ακόμη ότι από το σχολικό έτος 2021-2022 εισάγεται στο υποχρεωτικό πρόγραμμα όλων των υπηαγωγείων η αγγλική γλώσσα μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες βιωματικού χαρακτήρα. Στο μεταξύ, για πρώτη φορά, οι υποψήφοι για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα θα ενημερωθούν μέσω γραπτού μηνύματος SMS για τη βαθμολογία τους, αλλά και τη σχολή στην οποία εισάγονται. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι χθες ολοκληρώθηκε μια πολύμηνη προσπάθεια επίλυσης σειράς ζητημάτων, η οποία οδήγησε σε μια ανταγωνιστική, διαφανή και επιτυχή διαγωνιστική διαδικασία για τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά. Όπως επισημαίνει ο Πρωθυπουργός σε σχετική ανάρτησή του, τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά γυρίζουν μια δεκαετή σελίδα αβεβαιότητας και ανοίγουν ένα νέο κεφάλαιο παραγωγικής δουλειάς, ανάπτυξης και ευημερίας. Τα μεγαλύτερα ναυπηγεία της χώρας ξαναπιάνουν δουλειά και γίνεται ένα ακόμα βήμα για την αναγέννηση της ελληνικής ναυπηγικής βιομηχανίας. Η διαγωνιστική διαδικασία ολοκληρώθηκε με επιτυχία, με περισσότερους υποψήφιους επενδυτές και με τελικό τίμημα τετραπλάσιο του αρχικού που συνολικά αγγίζει τα 78 εκατομμύρια ευρώ.